Είναι επίσημη αντίδραση για το αν οι Σκοπιανοί πέρασαν ή όχι στο ελληνικό έδαφος δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία. Πάντως, αυτό που λένε οι επιτελείς του Υπουργείου είναι ότι για την έκρηξη βίας που είδαμε σήμερα στην Ιδωμένη υπάρχει συγκεκριμένη ταυτότητα, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δυστυχώς, μας έλεγαν και πάλι, πέσαμε πάνω στους γνωστούς αλληλέγγυους σε μια προσπάθεια η οποία σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας είχε ξεκινήσει από χθες. Υπάρχει, λένε οι αρχές, μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα η οποία μάλιστα αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν μένουν καν σε ελληνικό έδαφος, μένουν σε ξένο έδαφος, χρησιμοποιούν τα διαβατήριά τους και το πρωί φτάνουν στην Ιδωμένη. Και από χθες λοιπόν έπεισαν μετανάστες που βρίσκονται στην Ιδωμένη ότι πρέπει να ξεκινήσουν τη μαζική φυγή τους προς τα Σκόπια. Έτσι λοιπόν έγινε και σήμερα. Συγκεντρώθηκαν τα άτομα αυτά στο σημείο. Αρχικά οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν. Εκείνοι τους είπαν ότι θα ήθελαν τουλάχιστον μια μικρή ομάδα να φτάσει μέχρι το φράχτη για να δώσει ένα ψήφισμα. Για μια μικρή ομάδα η ελληνική αστυνομία συμφώνησε, με τη μόνη όμως διαφορά ότι ποτέ δεν ήταν μικρή ομάδα. Συγκεντρώθηκαν 1.000 και 2.000 άτομα στο σημείο με τις εικόνες που βλέπουμε. Να σας πω τώρα ότι στο σημείο στην Ιδωμένη υπάρχουν αρχές ασφαλείας που ψάχνουν να εντοπίσουν ποια είναι τα άτομα αυτά, ποιοι είναι αυτοί οι αλληλέγγυοι που για μία ακόμη φορά έφτασαν σε αυτή την κατάσταση τα πράγματα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι η έρευνα έχει προχωρήσει, έχουν κλειδώσει, εντός εισαγωγικών το κλειδώσει, σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να τα εντοπίσουν και όπως καταλαβαίνετε να τα απομακρύνουν από την Ιδωμένη. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και σε ένα μήνυμα.